Ναι, γιατί το χθεσινό συνέδριο με την νέα παρανομία εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης επάνω στη δημόσια τηλεόραση. Έκανε λόγο για μαϊμού δημόσια τηλεόραση και ότι επιτέλους πρέπει όλοι να σεβαστούν τους νόμους της δημοκρατίας, υπονοώντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εκεί και πέρα από τις δεσμεύσεις, θα έλεγα ότι από αυτή τη χθεσινή μέρα, από αυτή τη χθεσινή ομιλία, ξεκινάει αυτό το, θα χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιήσω και ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκινάει το άλμα προς τον ουρανό. Με πολλές δεσμεύσεις και νέα καθήκοντα βεβαίως και πολλή δουλειά. Αλλά από εδώ λοιπόν ξεκινά αυτή η νέα φάση και του ενιαίου πολιταστικού κόμματος. Μάλιστα. Να περάσω στον έτερο Νίκο, όπου δεν ήταν μόνο οι δεσμεύσεις, ήταν και απευθυνόμενος προς την κοινωνία και ένα μεγάλο δίλημα πλέον. Και το δεύτερο μέρος του διλήμματος δεν είναι μνημόνιο η Δημοκρατία, είναι μνημόνιο η ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ακριβώς έτσι. Άλλωστε, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε ακριβώς να δείξει ότι η επιλογή ΣΥΡΙΖΑ είναι επιλογή Δημοκρατίας. Εκτός όλων αυτών, βεβαίως, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι και το εξαιρετικό κλίμα, το συγκινητικό κλίμα το οποίο υπήρξε χθες κατά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο λίγο πριν, όταν παρουσιάστηκε για παράδειγμα το τιμητικό Προεδρείο, είδαμε όλες τις γενιές που έχουν στρατευτεί στην αριστερά να βρίσκονται στο τιμητικό Προεδρείο. Είδαμε για παράδειγμα τον καπετάν Γιαννούτσο, τον Γιάννη Οικονόμου, όπως είναι το κανονικό του όνομα, ένας από τους τελευταίους, ο τελευταίος μάλλον επιζών του Λαμού του Άρη Βελουχιώτη. Είδαμε τον Βαρδί Βαρδινογιάννη, που είχε δραπετεύσει μαζί με άλλους 27 κομμουνιστές από τις φυλακές των Βούρλων Δραπετσόνας. Είδαμε όμως και μαθητές. Είδαμε πανεπιστημιακούς, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Έτσι νομίζω ότι υπήρξε η πρόθεση να δοθεί μια συνέχεια σε όλο αυτό το ιστορικό ρεύμα. Και έτσι, κάπως έτσι ξεκίνησε και η ομιλία του. Ακριβώς έτσι. Στις ιστορικές ρίζες. Ακριβώς έτσι. Επίσης νομίζω ότι ήταν μια καθαρά πολιτική ομιλία. Μια ομιλία η οποία είχε ελάχιστα στοιχεία τα οποία. Στα οποία απευθύνθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο εσωτερικό του κόμματος και στην προσυνεδριακή διαδικασία και στις συζητήσεις, οι οποίες, αν θέλετε, μου λίγες φορές απασχόλησαν τα απλά μέλη του κόσμου. Αυτό το οποίο επιζητά, επειδή μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο και συνέδρους και στελέχη κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, αυτό το οποίο ξεχωρίζουν είναι δύο λέξεις που είδα. Ότι από τη μία, ο κόσμος θέλει ετοιμότητα από το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κυβερνήσει. Και δεύτερον, αποφασιστικότητα, ότι είναι αποφασισμένος να κυβερνήσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς θα επιτευχθεί αυτό είναι και ένα ζήτημα του συνεδρίου. Νομίζω όμως ότι σήμερα, ιδίως που έχουμε και τις ομιλίες και αύριο των συνέδρων, θα φανεί και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο κόσμος θέλει έναν δημοκρατικό φορέα, ένα φορέα τον οποίο θα συναποφασίζει και θέλει επίσης και ένα φορέα ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Είτε αυτό λέγεται με την κυβέρνηση της αριστεράς, είτε με κάτι παραπάνω. Υπήρξαν και τα ανοίγματα, Νίκο, εχθές. Ναι. Υπήρξαν τα ανοίγματα, ένα συνεχές άνοιγμα που παραμένει παρά τις αρνήσεις προς την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και προς την ηγεσία και προς τη λαϊκή βάση του κόμματος, αλλά και ανοίγματα προς τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σε ένα φιλελεύθερο ακροατήριο που δεν χωρά στο συντηρητικό και ακροδεξιό κοστούμι της κυβέρνησης. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε 2-3 αναφορές στο ΚΚΕ και πώς αυτό ανήκει εκ των πραγμάτων σε αυτό το ταξικό μέτωπο. Επέκρινε ωστόσο σε μία αποστροφή του την ηγεσία του ΚΚΕ για τη στάση που τηρεί. Από εκεί και ύστερα, βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Πέτρο, αναφέρθηκε στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και πώς αυτοί νιώθουν σήμερα ζαλισμένοι από τις στροφές Βενιζέλου. Τη συνιστόσα Σαμαρά, όπως τη χαρακτηρίζει πλέον. Βέβαια. Η μνημονιακή συνιστόσα Σαμαρά. Αλλά και αυτό ήταν κάτι καινούργιο, νομίζω, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, το άνοιγμα προς τους ανθρώπους που είναι φιλελεύθερων ιδεών και οι οποίοι παρακολουθούν ανήσυχοι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να παίρνει αυτή την επικίνδυνη ακροδεξιά στροφή. Διολυσθένη. Και μάλιστα εκεί επικαλέστηκε και το τι έγινε στην ΕΡΤ. Δηλαδή, πώς μέσα σε μια μέρα η δημόσια τηλεόραση έπεσε μαύρο στη δημόσια τηλεόραση. Κάτι το οποίο δεν μπορεί παρά να εμβάλλει σε ανησυχία όλους τους πολίτες, ακόμα και αυτούς τους φιλελεύθερους πολίτες που, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, παραδοσιακά δεν ψήφιζαν ως τώρα, δεν ψηφίζουν αριστερά. Και προς αυτούς η πρόσκληση, λοιπόν.
να περάσω πάλι τώρα στον Νίκο τον Σβέρκο και να κρατήσω μία φράση του Αλέξη Τσίπρα όταν άφησε τις δεσμεύσεις που όταν απευθυνόταν στην κοινωνία και απευθυνόταν πλέον στο κομματικό ακροατήριο, mm-hmm. όταν έκανε λόγο ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε διχασμένες προσωπικότητες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια φράση η οποία κατά πρώτον χειροκροτήθηκε. Ναι. Χειροκροτήθηκε έντονα. Είναι επίσης, θα λέγαμε, μια φράση η οποία δείχνει και την αποφασιστικότητα από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να τελειώνει πλέον αυτό το μοντέλο της διάρθρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει δημιουργήσει ορισμένες φορές προβλήματα, ορισμένες φορές παρανοήσεις και έως ένα βαθμό δημιουργούσε και ορισμένα, κατά την άποψή μου την προσωπική, ορισμένα βαρύδια ορισμένες φορές στο να μην υπάρξουν τα κατάλληλες εκτινάξεις, θα λέγαμε, πολιτικές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως δείχνει μια αποφασιστικότητα. Αυτό το συνέδριο, όπως παραδοσιακά συνηθίζεται στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει για τα πάντα. Αυτή την επιλογή Δημοκρατίας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Είναι μια επίσης επιλογή, μάλλον στο οργανωτικό κομμάτι να πούμε ότι πάντα οι επιλογές είναι θέμα εκτιμήσεων. Μπορεί πράγματι αυτό το μοντέλο το οποίο προτείνεται, το οποίο πάει να προχωρήσει, να έχει προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι εφόσον υπάρχει η καλή διάθεση από όλες τις πλευρές, από όλα τα στελέχη, από όλες τις απόψεις, να προχωρήσει αυτό το κοινό εγχείρημα, θα προχωρήσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ. Και νομίζω ότι πάλι σε κουβέντες που είχαμε με συνέδρους, είναι αυτό ότι ζητά ο κόσμος να γίνει ενιαίο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι λεπτομέρειες του πώς θα εκφράζονται, ποιοι θα εκλέγονται, πού κτλ. Είναι ίσονος σημασίας για τον περισσότερο κόσμο, θεωρώ. Αυτό το οποίο θέλουν είναι έναν φορέα της αριστεράς, ο οποίος να είναι σταθερός και να μην, το πούμε έτσι, να μην πουλήσει τον κόσμο του. Σε αυτό ιδίως το κομμάτι, ο Αλέξης Τσίπρας καταχειροκροτήθηκε στην ομιλία του όταν διαβεβαίωσε ότι δεν θα λυγίσουμε. Το δεν θα λυγίσουμε δεν αφορούσε μόνο το ζήτημα των πολιτικών πιέσεων εκ των έσω ή από το εξωτερικό, αφορούσε και κυρίως και από την, ότι δεν θα λυγίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στα κελεύσματα, ας πούμε, της πραγματικότητας, ότι όλα αυτά τα οποία διακινούνται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε υπάρχουν ως πιέσεις από το εξωτερικό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λυγίσει. Είπε χαρακτηριστικά, όπως δεν λύγησαν οι κομμουνιστές στις εξορίες και στις φυλακές, έτσι δεν θα λυγίσουμε κι εμείς μπροστά σε καμία πίεση. Αυτό νομίζω ήταν και το σημείο που χειροκροτήθηκε περισσότερο. Σηκώθηκε ο κόσμος από τις καρέκλες του και χειροκρότησε. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν και αρκετά τα σημεία τα οποία χειροκροτήθηκε. Ένα ήταν κατά τη διάρκεια της αναφοράς του για την ΕΡΤ. Άλλο ήταν εκείνο για την διχασμένη προσωπικότητα. Ήταν γενικώς μια ομιλία η οποία, αν θέλετε, το σχόλιο μου συμπύκνωσε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ήταν, θα λέγαμε, μια πλατφόρμα του τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο, η δική σου η εκτίμηση μέσα από το χώρο του συνεδρίου, που κινήθηκες ανάμεσα στους συνέδρους, και δεν μιλάω για τις πρώτες σειρές των καθισμάτων. Παραπίσω. Πίσω. Τι συνέβαινε πίσω. Ποια είναι η εικόνα που εισέπραξες εσύ χθες. Και από τις συζητήσεις, αλλά και από τις εκδηλώσεις, τις φορές που είπε, όπως είπε και ο Νίκος, σηκώθηκε ο κόσμος και χειροκρότησε, φαίνεται ο διακαής πόφος για το επόμενο βήμα. Είναι η ώρα της ελπίδας, αυτού του άλματος, αυτού του ενιαίου κόμματος, του κόμματος των μελών, με δικαιώματα αλλά και πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Γιατί είναι και τέτοια η συγκυρία που περνά ο κόσμος, οι πολίτες αυτού του τόπου, που και οι ευθύνες για τον βασικό πυλώνα των προοδευτικών κομμάτων, για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες και οι απαιτήσεις του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το πρώτο τεστ, έτσι όπως αποτυπώθηκε από την πλατεία και τα ορεινά, ήταν θετική από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα πάμε στο από εδώ και πέρα, δηλαδή τις τοποθετήσεις, την επεξεργασία επί των κειμένων, αυτή την γόνιμη αντιπαράθεση και διαβούλευση. Τη χθεσινή εναρκτήρια ομιλία και το άνοιγμα του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι και από το εξωτερικό και εκπρόσωποι κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας. Να σταθούμε λίγο στις ομιλίες των δύο υψηλών προσκεκλημένων από το εξωτερικό. Mm-hmm.
του κυρίου Λοράν και του κυρίου Κυπριανού. Όσον αφορά τον Πιέρ Λοράν, θα λέγαμε ότι το πιο σημαντικό σημείο από την παρέμβασή του ήταν το γεγονός ότι κατά πρώτον θυμήθηκε το παρελθόν του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, του ΚΕΑ του λεγόμενου. Το ΚΕΑ, το οποίο δημιουργήθηκε το 2004, ένα από τα συστατικά κομμάτια ήταν τότε ο Συνασπισμός, το κόμμα του Συνασπισμού, ο οποίος αυτοδιαλύθηκε χθες. Ο Πιέρ Λοράν επίσης σημείωσε ότι όσο μεγάλωνε ο ένας, συμπαρέσυρε και τον άλλον μέσα στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και αυτό το οποίο επισήμανε όσον αφορά το κεντρικό πολιτικό παιχνίδι, θα λέγαμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι αυτές οι κυβερνήσεις που προωθούν τη λιτότητα, είτε είναι συνεργασίες, είτε είναι αυτοδύναμες κτλ., δεν έχουν κανένα πολιτικό μέλλον. Και φυσικά δεν θα αντέξουν τελικά, εκτίμησε ότι δεν θα αντέξουν στις πιέσεις. Ήταν μια ομιλία, θα λέγα έτσι, πανηγυρικού χαρακτήρα. Όλη η Ευρώπη έδειξε ότι όλη η Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε σήμερα και τον κατάλογο των εκπροσώπων που ήρθαν από τις εκπροσώπων, είτε που ήρθαν είτε που έστειλαν χαιρετισμό στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για πάνω από 50 κόμματα συνολικά από όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη είναι γύρω περίπου στα 20-25, αν δεν κάνω λάθος, δεν τα έχω μετρήσει ακριβώς. Όλος ο κόσμος όμως παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία εδώ. Είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε κρίση, σε βαθιά κρίση, σε βαθύ μνημόνιο, σε βαθιά λιτότητα. Μπορεί να λέμε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως πειραματόζωο στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και αυτός εντός εισαγωγικών, είναι το μεγάλο πείραμα, το μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Είναι πείραμα. Όσο έχουμε καλύψει κιόλας και τις διαδικασίες, επειδή και με τον Νίκο έχουμε βρεθεί σε περιπτώσεις διαφόρων διασκέψεων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κτλ., όλοι λένε ότι αυτό το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ξέρω αν δείκνεται ο τρόπος, να το αντιγράψουν και σε άλλες χώρες. Πρόσφατα, για παράδειγμα, έμαθα ότι ακόμη και στο Βέλγιο, που γενικώς η αριστερά δεν είναι και στα καλύτερά της, προσπαθούν να αντιγράψουν ένα τέτοιο μοντέλο. Να αντιγράψουν, να εμπνευστούν από αυτό. Υπάρχουν διάφορες πλευρές. Ούτως ή άλλως, το ζήτημα όσον αφορά τώρα τον Άνδρου Κυπριανού, θα πει βεβαίως και ο Νίκος, νομίζω ότι ο Άνδρος Κυπριανού έδειξε ότι και εκείνος, δηλαδή και το ΑΚΕΛ, παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες, παρακολουθεί τις εξελίξεις και βεβαίως και η Κύπρος βρίσκεται σε πολύ. Ναι, γιατί είναι και η συγκυρία τέτοια. Ο Άνδρος Κυπριανού που υπογράμμισε και τις συνέπειες που βιώνει ήδη η Κύπρος ένεγκα του μνημονίου, ήταν πολύ επικριτικός στο σημείο και αναφέρθηκε εκτενώς στην κυπριακή κρίση. Από την άλλη, θα έλεγα ότι ο Πιέρ Λοράν φάνηκε εξαιρετικά καλά ενημερωμένος στο τι γίνεται και εδώ. Δηλαδή, έκανε αναφορές και στην ΕΡΤ και στη Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα. Το θηρίο. Ναι. Το θηρίο. Και πώς συνεργάζονται οι νεοφιλελεύθεροι με τους ακροδεξιούς, αυτό που είναι πιθανό να δούμε να γίνεται και στη χώρα μας σε επόμενη φάση ενδεχομένως. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο κατάλογος των ξένων αντιπροσωπιών. Αρχηγός παράνομου κόμματος που είναι στην παρανομία, θέλω να πω, από την Παραγουάη, μέχρι την PLO και τους Ισραηλινούς κομμουνιστές. Όλα βέβαια τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης που συμμετέχουν και στο ΚΕΑ. Πάρα πολύ. Και προσωπικότητες του διεθνούς, θα λέγαμε, εργατικού προοδευτικού κινήματος, όπως η Λουσιάνα Καστελίνα, ιστορικός τέλεχος της Ιταλικής Αριστεράς, ο Τόνι Μπεν, ο οποίος έχει διατελέσει και γραμματέας των εργατικών, ηγέτης της αριστερής του πτέρυγας και ηγετικός τέλεχος του εργατικού κινήματος. Θα λέγαμε ότι σε έναν βαθμό, βλέποντας και τον κατάλογο σήμερα, έτσι, δημιουργείται και μια συγκίνηση και στον κόσμο της αριστεράς για όλα αυτά. Και από τους ξένους αντιπροσώπους, να περάσουμε και λίγο και στους Έλληνες αντιπροσώπους από τα ελληνικά κόμματα. Που... Να πω μόνο πολύ γρήγορα ότι όλοι αυτοί οι ξένοι θα παρέμβουν και σήμερα και αύριο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε εκτενέστερα. Και να περάσουμε και στις αντιπροσωπείες των ελληνικών κομμάτων που βρέθηκαν εδώ πλην ενός, πλην Λακεδαιμονίων. Και ενός που δεν προσκλήθηκε. Φυσικό ήταν να μην προσκλήθηκε. Εντάξει, τότε θα μιλάγαμε για πραγματικά μεγάλη είδηση. Ακριβώς. Το ΚΚΕ επέλεξε να μην στείλεται πρόσωπο. Να ρωτήσω κάτι, Νίκο. Δέχτηκε πρόσκληση. Βεβαίως. Απάντησε. Όχι. Δεν απάντησε. Δεν έκανε το ρεπορτάζ τουλάχιστον που έχουμε είναι ότι δεν απάντησε. Γιατί και εγώ αυτό άκουσα, ότι δεν έκανε καν τον κόπο να αρνηθεί. Όσον αφορά βεβαίως τη Χρυσή Αυγή, είναι αυτονόητο ότι δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν. Ένα ναζιστικό κόμμα δεν μπορεί να βρίσκεται σε ένα συνέδριο αριστερού κόμματος. Δεν υπάρχει καν ο κώδικας ευγένειας.
Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαμημίκος, γραμματέας, νέος γραμματέας μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας, βρέθηκε εδώ, θέλησε να ξεδιπλώσει ουσιαστικά την έννοια της Νέας Ελλάδας, του συνθήματος που έβγαλε το συνέδριο, το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι η Νέα Ελλάδα είναι ένα όραμα και μια πατρίδα η οποία δεν χωρίζει τους Έλληνες αλλά τους ενώνει. Θα λέγαμε μια. Ήταν μια ομιλία που κινήθηκε στην πεπατημένη. Και να βγει υποχρέωση. Ακριβώς έτσι. Πάντως, γενικότερα νομίζω ότι όλες οι παρεμβάσεις κινήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο. Από το Πασόκ, για παράδειγμα, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτός γραμματέας, και αυτός της νέας γενιάς των πολιτικών στελεχών και των δύο κομμάτων. Βρέθηκε και αυτός, παρενέβη. Εκείνος, θα λέγαμε ότι ως ένα βαθμό έβγαλε και μια είδηση. Είπε ότι το Πασόκ θα πάρει την πρωτοβουλία για να καταθέσει έναν νόμο αναλογικότερο, εκλογικό νόμο αναλογικότερο. Είπε ότι δεν τον εκφράζει ότι δεν τον εκφράζουν τα δύο άκρα, οι θεωρίες των δύο άκρων. Ωστόσο, είπε ότι πάντα υπάρχουν δύο άκρα στην πολιτική σκηνή, αλλά αυτά δεν συναντώνται. Μάλιστα. Έκανε πάντως, θα λέγαμε ότι πήρε αποστάσεις από μια ρητορία που έχουμε ακούσει από κεντρικά στελέχη του Πασόκ. Πάντως, αν αυτές οι δύο παρεμβάσεις πέρασαν σχετικά απαρατήρητες, επιτρέψτε μου να πω, από το ακροατήριο, η τοποθέτηση και η παρουσία που προκάλεσε και προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις ήταν ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μάλλον με το συντρόφισσες και σύντροφοι που επέλεξε να ξεκινήσει ο Νίκος Τσούκαλης, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πράγματι, κάποιοι αντέβρασαν. Είναι γνωστή άλλωστε η πορεία που έχει επιλέξει η Δημοκρατική Αριστερά, ξεκινώντας από την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά την κυβερνητική της φυτεία, ακόμα και τα όσα στηρίζει με την κοινοβουλευτική της παρουσία. Πράγματι, έτσι είναι, Πέτρο. Πάντως, για να επιστρέψω και στη Νέα Ελλάδα, ήταν δύο εβδομάδες πριν που εδώ, σε αυτόν τον ίδιο χώρο, γινόταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και για κάποιους από εμάς που είχαμε βρεθεί εδώ πέρα για να καλύψουμε επίσης, ξέρεις, οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Ναι, και θα ήθελα μόνο την ανθρωπογεωγραφία να δει κανείς. Θα ήθελες να μας δώσεις λίγο παραπάνω πώς το εννοείς, πώς το εβίωσες εσύ αυτό, βλέποντας, παρακολούθοντας τα δύο αυτά συνέδρια που ακόμα και χώρο. Ναι. Ταξικά βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Ένιωσα εδώ πέρα μπαίνοντας ότι εδώ έχει την κοινωνία. Και ότι από την άλλη είναι ένα σύστημα το οποίο παλεύει να κρατήσει τα προνόμια του, ένας κόσμος που φεύγει. Από την άλλη εδώ ήταν οι άνθρωποι καθημερινοί, τους οποίους βρίσκει στον δρόμο. Άνθρωποι του κόσμου της εργασίας, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, πραγματικά οι καθημερινοί άνθρωποι. Εγώ πάντως, όσον αφορά, ξαναγυρνάω πάλι, κάνουμε τούντες τη συζήτηση και νομίζω ότι χρειάζεται να κλείσουμε κιόλα σιγά σιγά σε λίγο. Θα πω ότι όσον αφορά το ζήτημα της Δημάρ, νομίζω ότι ένα ενδιαφέρον σημείο ρεπορτάζ θα ήταν να μάθουμε γιατί δεν ήρθε ο Σπύρος Λυκούδης εδώ, που είναι ο γραμματέας της Δημάρ, ο οποίος πήγε σε όλα τα υπόλοιπα συνεδρία. Κόκκινο πανί δεν είναι, Νίκο. Ως ένα βαθμό, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι όταν κάνεις μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή και μάλιστα την υπερασπίζεσαι μέχρι κεραίας, όπως έγινε και στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή της Δημάρ, ο Σπύρος Λυκούδης διαφώνησε με την αποχώρηση της Δημάρ από την κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν χρειάζεται επεκφυγές. Μπορείς να πας κάπου και να αντιμετωπίσεις αυτές τις αντιδράσεις. Ούτως ή άλλως, από εκεί και πέρα, είχαμε και τον Νότι Μαριά από τις Ανεξάρτητους Έλληνες, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος. Ήταν μια πολύ φορτισμένη ομιλία. Εντάξει, ο κύριος Μαριάς πάντα το έχει αυτό στο λόγο του. Κάλεσε στη δημιουργία ενός δημοκρατικού, αντιμνημονιακού, πατριωτικού μετόπου και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλάβαμε. Είναι το γνωστό κάλεσμα το οποίο κάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Από την πλευρά τους, οι οικολόγοι πράσινοι με τον κύριο Τρεμόπουλο είπαν ότι πρέπει να βρεθούν οι εναλλακτικές επιλογές και το εναλλακτικό πρόγραμμα για να ξεπεραστεί η κρίση. Και είχαμε και ομιλίες και από τον Τάσο Καντιτσάρο από την Ανταρσία, θεωρητικού επίπεδου θα λέγαμε, και εκείνος κάλεσε σε ένα πλατή μέτωπο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η λέλαπα, η μνημονιακή λέλαπα της λιτότητας. Και τώρα είχαμε και την κυρία Λούκα Κατσέλη από την Κοινωνική Συμφωνία, που είπε ξεκάθαρα ότι το
δίλημα, παραμένει το μνημόνιο για την μνημόνιο, γιατί το μνημόνιο είναι αυτό το οποίο οδηγεί την Ελλάδα στην καταστροφή, την οδηγεί στην πάψη πληρωμών, στην χρεοκοπία και όλα τα υπόλοιπα δεινά. Νομίζω ότι κλείσαμε έτσι ένα πρώτο κύκλο σχολιασμού της χθεσινής αναρτήριας ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα παρακολουθείτε μάλλον εσείς λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στο συνέδριο και θα είμαστε, φαντάζομαι, πάλι αύριο, κάποια στιγμή πάλι μαζί, για να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε, τα όσα ακούσαμε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας.